The 21 Irrefutable Laws of Leadership, Highly Effective People, Power of Broke, Warren Buffett Way, 10x Rule, How Bad Do You Want It, If You Are Not First, You Are Last, How to Win Friends and Influence People, Sell or Be Sold, Relentless, The Lessons of History, Think and Grow Rich, The Selfish Gene, Sigmund Freud, Civilization and Its Discontents. Prince, αυτό δεν το διαβάσει. No more Mr. Nice Guy, The Art of the Deal, President Trump, τι σημαίνει αυτό? Game of Thrones, World of Warcraft. Μαλάκα, θα τρώγα του! Ωρε φίλε! World of Warcraft. Θα τρώγα μια του πάρα. Manage oneself, be obsessed or be average, Principles, αυτό δεν το έχω διαβάσει. Εκείνα τα έχω διαβάσει και Extreme Ownership, Jocko Willing, αυτό το τελειώνω τώρα. Ωπ, στραβώ. Γεια σας παίχτες μου, PR Fitness εδώ και αν βλέπετε αυτό το βιντεάκι, τα μπλουζάκια Path of Shreds έχουν κυκλοφορήσει για προπόληση. Αν σας ενδιαφέρουν, σας αρέσει η στάμπα, σας αρέσει το σχέδιο και πίσω, PR Fitness, carve your own motherfucking path. Χωρίς το motherfucking, μπορείτε να τα αγοράσετε στο site μου. Τσεκάρετε τα, αν σας αρέσει. Έχω σε μαύρο και σε άσπρο και θέλετε να στηρίξετε και σας λείπει και ένα μπλουζάκι να φοράτε τις προπονήσεις για έξτρα 5% gains. Τσεκάρετε τα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα λίγο διαφορετικό βιντεάκι γιατί θέλω να επεκτείνω το περιεχόμενο στο κανάλι μου γιατί πιστεύω ότι έχω παραπάνω περιεχόμενο από αυτό που σας δείχνω μέχρι στιγμής να σας προσφέρω. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για βιβλία. Αυτό είναι αυτό που διαβάζω αυτόν τον καιρό. Extreme Ownership. Τώρα, αυτά τα βιβλία καταρχήν είναι στα αγγλικά. Μερικά έχουν μεταφραστεί και στα ελληνικά, υπάρχουν σε public ή δεν ξέρω τι για να τα παραγγείλεις. Παρ' όλα αυτά, τα καταλαβαίνω στα αγγλικά, μου αρέσουν να διαβάζω αγγλικά, οπότε τα παραγγέλνω από Amazon και τα διαβάζω όταν θέλω να τα διαβάσω. Τώρα, αυτά τα βιβλία, επειδή με ρωτήσατε πολύ στο Instagram, γι' αυτό και κάνω αυτό το βιντεάκι, επειδή πολύ το θέλατε. Παναγιώτη ήταν 50-50, ναι όμως ήταν 500 άτομα ναι, 500 άτομα όχι. Αυτό είναι για τα 500 που είπαν ναι. Τι φάση με αυτά τα βιβλία? Αυτά τα βιβλία συγκαταλέγονται στην κατηγορία αυτοβελτίωση, που είναι λίγο tricky κατηγορία. Παρόλα αυτά tricky σημαίνει περίεργη. Κάτι άλλο σημαίνει, αλλά ας το μεταφράσουμε περίεργη. Παρόλα αυτά, το πιο σημαντικό που έχω να πω είναι ότι τα διαβάζω. Γιατί, ποιος είναι αυτός, ο Τζόκο. Πριν πω, ωραίο βιβλίο, πριν πω αυτό, έχω πετύχει κάπου τον Τζόκο στα social media και έχω εντυπωσιαστεί από αυτό που κάνει με τη ζωή του. Και ας διαβάσω και το βιβλίο του, αν και περίπου ό,τι λέει μέσα στο βιβλίο, το λέει και στο podcast του, το λέει και στο κανάλι του στο YouTube, το λέει και στο Instagram του. Εδώ με λίγο παραπάνω λεπτομέρεια προφανώς, αλλά περίπου τα ίδια λένε, δηλαδή την ιδέα που θέλουν να σου μεταδώσουν με το βιβλίο, στην έχουν ήδη μεταδώσει με τα βιντεάκια. Όπως και εγώ, έχω γράψει ένα βιβλίο για προπόνηση στο γυμναστήριο και πολλά από αυτά που λέω εκεί μέσα σας τα έχω ήδη πει μέσα στα βιντεάκια. Παρ' όλα αυτά, εσύ μπορεί να θες να το διαβάσεις, μπορεί να θες. Γι' αυτό και το έγραψα, γιατί κάποιος του αρέσει να διαβάζει. Okay. Δεν του αρέσει να δει 15 βίντεο. Οπότε, αυτά τα βιβλία, εκτός από αυτό, όλα τα άλλα, τα περισσότερα τα έχω διαβάσει, καμιά δεκαπενταριά, ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Άτομα που με εντυπωσιάζουν αυτά που έχουν κάνει, θέλω να διαβάσω λίγες παραπάνω λεπτομέρειες για το πώς το πέτυχα. Το πιο σημαντικό είναι ότι, πώς σε βελτιώνουν αυτά τα βιβλία. Σε βελτιώνουν γιατί σου δίνουν μερικά παραδείγματα και σου δίνουν μια ιδέα για δράση. Για παράδειγμα, ένα βιβλίο, το δεύτερο, το Habits for Efficient People, λέει να κάνεις μια λίστα για το τι έχεις να κάνεις μέσα στη μέρα σου. Αυτό είναι μια ιδέα. Σου λέω, κάνε μια λίστα. Μια ιδέα. Κάνε bench press για το στήθος. Ιδέα είναι. Μετά από αυτή την ιδέα εσύ, εξαρτάται από σένα το πώς θα την εκλάβεις και το πώς θα τη διαχειριστείς. Άμα σου πω κάνε bench press για το στήθος,
Πας να κάνεις bench press ή απλά θα λες «Α, δεν μεγαλώνει το στήθος μου». Αν σου πει αυτός «Γράψε κάθε μέρα 5 πράγματα που θα κάνεις». No matter what. No matter what τι σημαίνει, αν ένα από αυτά τα 5 πράγματα είναι να καθαρίσω το σπίτι μου. Αν γίνει σεισμός και πέσει το σπίτι, εσύ θα έρθεις να το καθαρίσεις. Αυτό σημαίνει no matter what. Okay. Ό,τι και να γίνει, έχεις 5 πράγματα να κάνεις. Έχεις μία λίστα. Είναι μια ιδέα ότι θέλεις να γίνεις πιο παραγωγικός, να κάνεις περισσότερα πράγματα, κάτι σου λείπει και θες να το κατακτήσεις. Μια ιδέα που σου έχω είναι να γράψεις μια λίστα με τα πράγματα που πρέπει να κάνεις κάθε μέρα για να κατακτήσεις αυτό. Μια ιδέα είναι, δεν σου το δίνει, δεν σου λέει διάβασε το βιβλίο και ό,τι ήθελες θα γίνει δικό σου με το που φτάσεις στη 200 σελίδα και το τελειώσεις. Δεν δουλεύει έτσι η αυτοβελτίωση. Σου δίνουν ιδέες, σου δίνουν παραδείγματα από τη ζωή τους που τους οδήγησαν σε αυτή τη γενικότερη αρχή ή ιδέα, στην παρουσιάζουν μέσα τα παραδείγματα και σου λένε «Α, κάνε το κι εσύ, αφού θέλεις». Τι σου λέει ο άλλος, που δεν το έχω διαβάσει καν το βιβλίο του, αλλά το λέει στα βίντεο του και ξέρω ακριβώς τι λέει μέσα στο βιβλίο, χωρίς να χρειαστεί να διαβάσω το βιβλίο. Όπως και εσείς, αν βλέπετε τα βίντεο μου, ξέρετε 99% τι λέει μέσα το βιβλίο μου, χωρίς να το αγοράσετε. Παρ' όλα αυτά, αν το θέλετε, στο site μου μπορείτε να το βρείτε. Είναι οδηγός προπόνηση για το γυμναστήριο. Ο άλλος σου λέει, παίχτη μου, εγώ έγινα πλούσιος επειδή έδινα χωρίς να ζητούσα. Έδινα χωρίς το ότι σου δίνω κάτι, όμως σου περιμένω κάτι για τάλα. Δεν δίνεις έτσι. Πρέπει να δίνεις από ένα καλό μέρος, ότι πάρ' το για σένα. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι εσύ για μένα. Okay, πάρε 800 βιντεάκια στο fitness και στο χαβαλέ. Δεν χρειάζεται να τα αγοράσεις. Εντάξει, υπάρχει αν το θες, αλλά δεν χρειάζεται. Okay, χαλαρά. Σου λέει ο άλλος, εγώ το έκανα αυτό για 5 χρόνια και τώρα με κυνηγάνε όλοι να μου δώσουν πράγματα. Και εγώ τον ακούω, ισχύει ρε φίλε, δες όμως τι έχει, μάλλον θα ισχύει. Για να το κάνω. Για να φτιάχνω δωρεάν προγράμματα, δωρεάν βιντεάκια, δωρεάν συμβουλές, μάκρος, κουτουλού, κουτουλού, κουτουλού. Ας τα γράψω και σε ένα βιβλίο. Και μετά 50 άτομα πήγαν και αγόρασαν το βιβλίο. Κάτι, κάπως δουλεύει. Ήταν μια ιδέα. Από την ιδέα αυτού του πήρε 5 χρόνια και εμένα μου πήρε πόσα χρόνια για να φτιάξω το 870 και να βάλω μετά το βιβλίο. Έχει execution, έχει διαδικασία, έχει εκτέλεση. Πρέπει η ιδέα που σου δίνει αυτός να την εφαρμόζεις στη ζωή σου. Ο άλλος λέει 6 βήματα για να πετύχεις. Τι είναι τα 6 βήματα και σου λέει 6 βήματα. Τα κάνεις μέσα στην καθημερινότητά σου. Αν όχι, δοκίμασέ τα. Δεν σου είπε 6 βήματα που θα διαβάσεις και θα πετύχεις. 6 βήματα που αν τα διαβάσεις, τα κατανοήσεις, τα εφαρμόσεις, σε 10 χρόνια ίσως κάτι αλλάξει στη ζωή σου. Γιατί άλλαξε κάτι στη ζωή σου, γιατί εσύ άλλαξες τι έκανες μέσα στη μέρα σου και μετά ήρθε και η μεγαλύτερη αλλαγή. Οπότε δεν θα σε σώσουν, το είχα πει και σε άλλο βίντεο για όσους παραξήγηθηκε Παναγιώτη, λες ότι τα βιβλία που είναι το καλύτερο πράγμα στον κόσμο, που δεν είναι, θα σε σώσουν. Δεν θα σε σώσουν, παραξήγηθηκε. Ρε παίχτη, δεν είπα αυτό, είπα ότι αυτά που λέει ο Τζόκο σε αυτό το βιβλίο τα λέει και στο podcast του, τα λέει και στο YouTube του, τα λέει και στο Instagram του. Αν δεν θες να τα αγοράσεις επειδή δεν σ' αρέσει να διαβάζεις ή επειδή δεν υπάρχει στα ελληνικά, πες και να υπάρχει, δεν ξέρω, απλώς δες τα βίντεο του για να πάρεις την ιδέα που προσπαθεί να σου περάσει και το motivation που προσπαθεί να σου περάσει. Εγώ αυτό που θέλω να σου περάσω άμα γράψω ένα βιβλίο θα είναι πώς να μην παρεξηγήσει. Άμα γράψω ένα δεύτερο βιβλίο. Πώς να μην παρεξηγήσει. Δηλαδή δεν γίνεται να ακούς την κάθε βλακιά και να παρεξηγήσει. Και να μου γράφεις σχόλιο και να μιλάς έξω και να παρεξηγήσει. Ηρέμησε ρε φίλε. Ηρέμησε. Αλλάς. Οπότε αυτά όλα είναι ιδέες και εμπειρίες από τις ζωές αυτονών που τα γράψαμε. Αν σε σου αρέσει αυτή η ζωή που βλέπεις, αυτό το αποτέλεσμα που βλέπεις και θες να διαβάσεις περισσότερα, πώς κατέληξε εδώ αυτός με παίχτη, τι έκανε, πάρε το βιβλίο του ή δες τα βίντεο του, okay. Δες και τα παλιά του βίντεο μου, αν σου αρέσει η φάση τώρα.
Οπότε, αυτό ήταν μια γενική εικόνα στα βιβλία αυτοβελτίωσης. Για να αλλάξουν τα πράγματα, πρέπει να αλλάξεις. Και πρώτος εσύ πρέπει να αλλάξεις. Δεν γίνεται να βγάζω τα ίδια βιντεάκια που έβγαζα όταν τα βίντεό μου έπαιρναν 100 views και ξαφνικά να πάρουν 10.000 views. Βελτιώθηκαν πρώτα τα βίντεο και μετά ανέβηκαν τα views. Okay. Δεν γίνεται να βγάζεις 500 ευρώ το μήνα και να λες έτσι είναι τα πράγματα, δεν μου φτάνουν 500 ευρώ, αλλά τι να κάνω, έτσι είναι τα πράγματα. Όχι, κάνε κάτι διαφορετικό και ίσως αλλάξουν και το περιβάλλον τα λεφτά που έρχονται. Okay. Τα λεφτά που βγάζεις. Κάνε κάτι διαφορετικό. Δοκίμασε κάτι. Αυτό είναι ιδέες, παραδείγματα από τις ζωές τους που σου σε καλούν να τις δοκιμάσεις. Δεν είσαι υποχρεωμένος να τις δοκιμάσεις, αλλά θα σου πρότεινα να δοκιμάσεις μερικές από αυτές που σου ακούγονται έτσι πιο ενδιαφέρουσες, πιο ωραίες. Τι άλλο. Αυτά δεν θέλω να το κάνω πάρα πολύ μεγάλο το βίντεο, γιατί βλέπεις δεν έχω συγκεκριμένη ροή σκέψης για να σου πω 1, 2, 3, 4. Παρόλα αυτά, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα βιβλία, έχω μια δεκαπενταριά που έχω διαβάσει, που όμως μπορώ να σας πω ότι από αυτό έμαθα αυτό, από το άλλο έμαθα το παράλληλο, από το διπλανό έμαθα εκείνο εκεί, και να σας πω και παραδείγματα πώς εφάρμοσα αυτό, πώς εφάρμοσα εκείνο, πώς εφάρμοσα το άλλο. Μπορώ να κάνω μια τέτοια σειρά που θα σας μιλάω με ιστορίες. Καλή ιδέα. Θα δούμε στην υλοποίηση αν ισχύει. Οπότε, αν θέλετε να δείτε τέτοια σειρά με από αυτό το κεφάλαιο έμαθα αυτό και το εφάρμοσα εκεί και είδα αυτή τη διαφορά, αφήστε το κάτω στα σχόλια. Θα είναι περίεργη αλλά ενδιαφέρουσα σειρά, φαντάζομαι. Οπότε, μπλουζάκια, μην ξεχνάτε, αν σας αρέσει το design, το σχέδιο, κάντε like στο βίντεο, πείτε μου αν θέλετε παραπάνω content με βιβλία, η οποία εδώ είναι και θα σας κάνει το χατήρι τζάμπα. Γεια σας!